Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας πήραν μέρος σήμερα στον 21ο γύρο της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες έτρεξαν σε μία από τις 4 διαδρομές και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά μηχανήματος στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, που βοηθά στην πρόληψη και στη θεραπεία της επιληψίας στα παιδιά. Στιγμιότυπα θα μας μεταφέρει τώρα ο Βασίλης Χατζηδάκης. 3, 2, 1, φύγαμε! Ένα ποτάμι 15.000 ανδρών, γυναικών και μικρών παιδιών ξεχύθηκε το πρωί στους ιστορικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Ο γύρος της Αθήνας επέστρεψε έπειτα από 3 χρόνια με τα τύμπανα να δίνουν το ρυθμό και τα ανεκτήμη της αξίας μνημεία να θυμίζουν την ένδοξη ιστορία της πόλης. Μωρά μέσα σε καροτσάκια πήραν μια πρώτη γεύση υγιούς αθλητισμού, μεγαλύτερα παιδιά διασκέδασαν τη διαδρομή και οι ενήλικες άφησαν πίσω τους τα προβλήματα της εποχής. Ένα κοριτσάκι σε ένα πυρικό αμαξίδιο, συνοδευόμενο από τον πατέρα του, κέρδισε τις εντυπώσεις, δίνοντας ένα ξεχωριστό χρώμα στον 21ο γύρο της Αθήνας, που έστειλε το μήνυμα της συναδέλφωσης, της χαράς του αθλητισμού, του εφαγωνίζεστε και φυσικά της ανθρωπιάς, καθότι έγινε γερό σκοπό. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ο σκοπός. Η αγορά ενός ηλεκτροεγκεφαλογράφου για το νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Κατέβηκα πρώτον γιατί μου αρέσει η προσφορά, το 1 ευρώ που θα δοθεί για να αγοραστεί το μηχάνημα για το παιδόν. Και επίσης μου αρέσει και ο αθλητισμός, οπότε είπα να τα συνδυάσω. Θα δείξουμε στους νέους ότι πρέπει να συμμετάσχουν σε όλους τους αθλητισμούς. Είναι πάρα πολύ καλό, σωστό και να το να τρέχουμε. Αν και ο γύρος της Αθήνας δεν είναι αγώνας ταχύτητας αλλά συμμετοχής, υπό την έννοια ότι δεν βραβεύονται οι ταχύτεροι, αλλά όλοι οι δρόμοι, το χρυσό κέρδισε δικαιωματικά ένας ετράποδος αθλητής.